Με την Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πυλίδου συναντήθηκαν σήμερα οι συντεχνίες του προσωπικού της ΑΕΚ και σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης τέθηκαν επιτάπητο στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας να συνδράμει στην επίλυσή τους. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα για αποξένωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από την ΑΕΚ. Μια υπηρεσία που προσφέρεται εδώ και 60 χρόνια από τον οργανισμό, έναν τρίτον ανεξάρτητον οργανισμό που διασφαλίζει τόσο τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών, όσο και την ασφάλεια των δικτύων των εγκαταστάσεων της αρχής, αλλά και του προσωπικού το οποίο υποχρεούται να εργάζεται σε αυτές. Όσον αφορά το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι συντεχνίες επικεντρώθηκαν στην ανάγκη η παραγωγή της ΑΕΚ να μπορέσει να επενδύσει στον τομέα αυτό, αλλά και να τις προμηθεύεται. Για τον υποσταθμό της Δεκέλειας, αυτό που απέτησαν οι συντεχνίες είναι να ληφθούν αποφάσεις εκ μέρους του κράτους που να καταδεικνύουν την ανάγκη παραμονής του χώρου αυτού για ηλεκτροπαραγωγή, ούτως ώστε και η παραγωγή της ΑΕΚ να μπορέσει να προχωρήσει σε μελέτες για το πώς θα αναπτυχθεί ο συγκεκριμένος σταθμός ανάλογα με τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Οι μονάδες είναι πεπαλαιωμένες, κοστοβόρες και προσθέτουν πρόσθετον κόστος λόγω των ρήπων των οποίων είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε. Με την κυρία Πυλίδου να δεσμεύεται να μεταφέρει η ίδια τα προβλήματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.